Έκκληση απίφθινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε όλες τις χώρες να ευθυγραμμιστούν με τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και να σταματήσει κάθε προσπάθεια παράκαμψής τους με άλλα μέσα. Οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες κατηγόρησαν την Ρωσία για εγκλήματα πολέμου με τον βομβαρδισμό αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων. Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας απευθύνθηκε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για την ενιαία υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, αλλά υπογράμμισε ότι άργησαν να επιβάλλουν κυρώσεις. Ви застосували санкції. Ми вдячні. Це потужні кроки, але це було трошечки пізно. Бо якби це було превентивно, Росія не пішла б війною, ну принаймні. Ніхто точно не знає, принаймні був шанс. Північний потік 2 ви заблокували. Σε δηλώσεις του μετά την σύνοδο των ηγετών της G7 και του ΝΑΤΟ, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι εναπόκειται στις εταιρείες να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να παραμείνουν στη Ρωσία, προειδοποιώντας όμως για τα ρίσκα. Il y a des pressions qui sont faites, il y a des risques réputationnels pour des entreprises qui opèrent en Russie. Et là, ma position est de laisser libre les entreprises de décider pour elles-mêmes. C'est le choix des dirigeants de ces entreprises d'apprécier en fonction de leurs équilibres, en fonction de leur activité, de faire les choix qui conviennent. Μετά τις επαφές του στις Βρυξέλλες, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πιο ενωμένο από ποτέ, ενώ έστρεψε τα πυρά του και στην Κίνα για το ενδεχόμενο παροχής βοήθειας προς τη Ρωσία. If chemical weapons were used in Ukraine, would that trigger a military response from NATO? It would trigger a response in kind, whether or not you're asking whether NATO would cross, we'd make that decision at the time. I made it clear to him, I made no threats, but I made it clear to him that make sure he understood the consequences of him helping Russia, as had been reported and as what it was expected. And I made no threats, but I pointed out the number of American and foreign corporations that left Russia as a consequence of their barbaric behavior. Ο Αμερικανός πρόεδρος εντωμεταξύ θα μεταβεί σήμερα στην πόλη Ζέτσνο, περίπου 80 χιλιόμετρα από τα σύνορα της εμπόλεμης Ουκρανίας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Πολωνία, δεύτερο σταθμό του ταξιδιού του στην Ευρώπη.